Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως σας είπα θα πάμε να κουβεντιάσουμε για την ενότητα, στην ενότητα μάλλον τα σπορ στην Κέντρική Μακεδονία και έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχθούμε εδώ δύο φίλους, θα το πω κατά αυτόν τον τρόπο, από το Σύλλογο Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών. Σύλλογο Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών. Την πρόεδρο του Συλλόγου, καλησπέρα κυρία Ιατρίδου. Και το μέλος του Συλλόγου, τον κύριο Πασχαλίδη. Καλησπέρα κύριε Πασχαλίδη. Καλησπέρα. Και φυσικά μαζί μας ο Βασίλης Ανατολίδης. Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα. Περιφερειακός σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πάμε λίγο να μας εξηγήσεις τι είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Δημαρχείο της Πηλαίας Χορτιάτη το πρόγραμμα υποτροφιών στην παιδεία και στον αθλητισμό. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει ιδρυθεί το 2013 με πρόεδρο την κυρία Ιατρίδου. Αποτελείται από τα μέλη της είναι αθλητές οι οποίοι έχουν διακριθεί σε υψηλό επίπεδο τόσο σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό ή ολυμπιακό διοργάνωση. Λοιπόν, ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη εκδήλωση υπό την αιγίδα της περιφέρειας του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Με τη στήριξη δύο χορηγών, θα μας τα πούνε τα παιδιά στη συνέχεια. Και ευχόμαστε να είναι θεσμός. Η κυρία Ιατρίδου, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια τεχνικής κολύμβησης, αλλά αυτό που θα ήθελα έτσι να μου πείτε, γιατί αυτό για μένα έτσι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και νομίζω και για τους τηλεθεατές μας, είναι πώς αποφασίσατε να ιδρύσετε αυτό τον σύλλογο. Δεν θα μπορούσατε, ας πούμε, να είστε στο σύλλογο Ολυμπιονικών, αν υπάρχουν κάποιοι Ολυμπιονίκες στο δικό σας σύλλογο ή σε κάποιον άλλο σύλλογο, γιατί αυτός ο σύλλογος και μάλιστα με έδρα την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Ο Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών ιδρύθηκε, όπως είπε ο κύριος Ανατολίτης, το 2013. Αφορμή για την ίδρυση του Συλλόγου ήταν μια συγκυρία για τους αθλητές που έθιξε πολύ σοβαρά θέματα των αθλητών. Λοιπόν, αφορμή λοιπόν για την ίδρυση του Συλλόγου ήταν η αλληλεγγύη μεταξύ των αθλητών. Βρεθήκαμε τότε όλοι μαζί ενωμένοι να υπερασπίσουμε το δικαίωμά μας στην εργασία, το οποίο μας είχε δοθεί τιμή σε ένα και για τις εξαιρετικές διακρίσεις που είχαμε πετύχει με την εθνική ομάδα, ο καθένας στο άθλημά του. Και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την πόρτα εξόδου ουσιαστικά από την εργασία μας. Και ο Σύλλογος ιδρύθηκε κατά ανάγκη. Γιατί υπήρξε εκείνη την περίοδο πρόβλημα με προνόμια, ας πούμε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, που κερδίσατε εξαιτίας μεγάλων επιτυχιών. Ακριβώς. Εκείνη να σας τα αφαιρέσουν αυτά ακριβώς τα προνόμια. Εκείνη τη χρονιά ήταν η χρονιά που είχε τεθεί το θέμα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Ναι. Η κατηγορία λοιπόν των αθλητών που είχαν διοριστεί τιμή Σένεκεν για κάποια τους πολύ σημαντική διάκριση, ήταν η μόνη που για τους οποίους δεν προβλεπόταν μοριοδότηση για τον τρόπο εισαγωγής τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πρώτοι στην πόρτα εξόδου για να απολυθούν, για να βρεθούν σε διαθεσιμότητα. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε όλοι ενωμένοι, πανελλαδικά, έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση των αθλητών. Ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε όλοι ενωμένοι με το εθνόσημο, με την γαλανόλευκη στους δρόμους και όχι στα στάδια, όχι στα προπονητήρια, για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα μας στην εργασία. Έτσι λοιπόν η ανάγκη έφερε την ίδρυση του Συλλόγου. Ο λόγος που δεν ενταχθήκαμε στον Σύλλογο των Ολυμπιονικών είναι ότι ο ένας είναι ο Σύλλογος των Ολυμπιονικών. Εμείς λοιπόν είμαστε αθλητές με εξαιρετικές διακρίσεις. Έχουμε και Ολυμπιονίκες στο Σύλλογό μας. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια αντιπαλότητα. Απλά ο Σύλλογός μας έχει μέλη του όποιον αθλητή έχει σημειώσει εξαιρετική διάκριση. Πρώτη 8η Ολυμπιακή, πρώτη 8η Παγκόσμια, πρώτη 6η Πανευρωπαϊκή. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στον κύριο Πασχαλίδη. Περάσατε τέτοια περιπέτεια το 2013, Περάσαμε. Και όπως είπε η Γραβέα, με αφορμή αυτή την κινητοποίηση, πήγαμε και βήματα παραπάνω σαν σύλλογος. Πλέον τα μέλη του συλλόγου είναι παρόντα σε ό,τι αθλητική διοργάνωση υπάρχει στην Ελλάδα, ειδικά σε δρομικές αποστάσεις, αγώνες τριάθλων, με πολλές συνεισφορές όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι. Η φανέλα του ΣΕΔΑ είναι η χαρακτηριστική γαλάζια με τα φτερά, όλοι μας ξέρουν. Νομίζω ότι η συνεισφορά των αθλητών και μετά τον πρωταθλητισμό είναι σημαντική πια,
ο καθένας στο κομμάτι του. Τα μέλη του συλλόγου είναι πρώην αθλητές ή και εν ενεργεία αθλητές. Είναι και εν ενεργεία αθλητές. Αυτό είναι το ωραίο, ότι ο σύλλογος έχει αγκαλιάσει πραγματικά όλη την αθλητική κοινότητα. Έχουμε βετεράνους αθλητές, έχουμε εν ενεργεία ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Έχουμε πρωταθλητές οι οποίοι έχουν περάσει το επόμενο στάδιο. Είναι οι προπονητές που φέρνουν πλέον τους νέους πρωταθλητές, τους εξαιρετικά διακριθέντες. Έχουμε πρωταθλητές οι οποίοι έχουν γίνει πιστοποιημένοι κριτές, διαιτητές στο άθλημά τους και συμμετέχουν πάλι με αυτόν τον τρόπο. Και όλοι αυτοί είναι από Θεσσαλονίκη, είναι από Βόρεια Ελλάδα, είναι και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Α, έχετε από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα, ναι. Μάλιστα. Το γεγονός δηλαδή ότι η έδρα είναι στη Θεσσαλονίκη δεν σημαίνει ότι μιλάμε μόνο για Βόρεια Ελλάδα, μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ένα εφταμελές ΔΣ, πρόεδρος κυρία Ραμπέα. Τρία μέλη από τη Θεσσαλονίκη, τρία μέλη από την Αθήνα και ένα μέλος από την περιφέρεια. Άρα υπάρχει. Άρα δεν είχατε ποτέ προβλήματα με τους άλλους συλλόγους, το Σύλλογο Ολυμπιονικών που ανέφερα, δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σύλλογοι. Ενώνει, δεν χωρίζει. Είστε σε επικοινωνία, σε συνεργασία. Ο αθλητισμός, θα το πω πάλι, ενώνει. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, δεν πρέπει να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Είτε πρόκειται για θεσμικούς φορείς, είτε πρόκειται για την κυβέρνηση, για τη διοίκηση. Είμαστε σε συνεργασία και με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Πλέον και εμείς έχουμε υποχρέωση να βάλουμε το λιθαράκι μας να βοηθήσουμε τους εν ενεργεία αθλητές και σε ό,τι χρειάζονται. Ποια είναι τα ζητήματα που σας απασχολούν τώρα, κατά κύριο λόγο? Μας εξηγήσατε ότι μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία από μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, από μια ανάγκη το 2013, όταν αυτό που κερδίσατε τιμή σε ένα και εν εξαιτίας των πολύ μεγάλων επιτυχιών, ήρθε, ας πούμε, το κράτος και προσπάθησε να σας το αφαιρέσει. Τώρα που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα, ποιο είναι το αντικείμενο της δραστηριότητάς σας? Θα σας πω το διοικητικό κομμάτι και ο Ντάνη, ως ενεργή αθλητής, θα σας πει το αθλητικό. Εγώ είμαι πλέον βετεράνος, είμαι μονοδρομέας στο σύλλογο. Τα προβλήματα δυστυχώς δεν πάβουν να υπάρχουν για τον αθλητισμό. Το 2013 δεν ζήσαμε μόνο τον κίνδυνο της εξόδου από τις θέσεις τις οποίες δόθηκαν τιμητικά στους αθλητές. Το 2013 ψηφίστηκε και το μεσοπρόθεσμο, το 4093, με το οποίο ουσιαστικά απολέστηκε το δικαίωμα διορισμού για τους νέους αθλητές. Και δυστυχώς ήταν αφορμή για να χάσουν το δικαίωμα διορισμού αθλητές οι οποίοι είχαν επιτύχει εξαιρετικές διακρίσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, είτε λόγω του ότι ήταν ανήλικοι, είτε λόγω του ότι δεν είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δεν πρόλαβαν να καταθέσουν την αίτησή τους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να κάνουν χρήση του προνομίου. Είναι μια τεράστια αδικία αυτή για τους αθλητές. Ο σύλλογός μας με μαχήτρια, την αντιπρόεδρό μας, την Μαρίνα Τουτουντζή, που το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου, δίνει πραγματικά μάχη για να ανατραπεί όλη αυτή η αδικία, για να γίνει μια αποκατάσταση για αυτούς τους αθλητές. Το θεωρώ πάρα πολύ άδικο και θα το πω και σε σχέση με το φύλο. Μπορεί να λέμε ότι οι γυναίκες είναι αδικημένες σε κάποια θέματα. Εδώ βλέπουμε μια ξεκάθαρη αδικία στο ανδρικό φύλο, διότι πάρα πολλοί αθλητές έχασαν το δικαίωμα διορισμού λόγω του στρατιωτικού. Μάλιστα. Πείτε μας και για το αθλητικό κομμάτι, κύριε Πασχαλίδη. Είπε η κυρία Ιατρίδη ότι είστε εν ενεργεία, είστε παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστιοπλοεία στα τορνέιντο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, για πείτε μας για το αθλητικό κομμάτι και ποια είναι η δραστηριότητα του συλλόγου. Η δραστηριότητα του συλλόγου είναι όπου υπάρχει. Είναι η στήριξη των αθλητών, ας πούμε, των εν ενεργεία αθλητών. Με ποιο τρόπο χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη στήριξη οι εν ενεργεία αθλητές? Οι εν ενεργεία αθλητές πάντα χρειάζονται στήριξη. Ειδικά την εποχή που ζούμε με την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει παντού. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της υποστήριξης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υπάρχει το πρόγραμμα υποτροφιών σε κάποιους συγκεκριμένους διακριθέντες αθλητές. Είναι μικρή υποστήριξη, δεν είναι μεγάλη χορηγική υποστήριξη, ας πούμε, δεν είναι ένα μεγάλο χορηγικό πρόγραμμα, αλλά είναι σημαντικό. Είναι περισσότερο ηθικό, θα το έλεγα εγώ, παρά ουσιαστικό. Έτσι. Για να αισθάνονται οι αθλητές ότι είστε δίπλα. Ναι. Από εκεί και πέρα, το να υπάρχουν έμπειροι παλιοί πρωταθλητές δίπλα στους καινούριους αθλητές, στους ενεργοί αθλητές, με τις συμβουλές τους.
με τον προγραμματισμό. Αυτό είναι επίσης η συμβολή του συλλόγου. Βασίλη, νομίζω ότι έχουμε ένα βιντεάκι με εικόνες από αυτή την τελετή απονομής των υποτροφιών, έτσι δεν είναι? Η θεματολογία ήταν σε δύο σημεία. Τα αθλητικά βραβεία σε ΕΔΑ και το πρόγραμμα των υποτροφιών. 7 παιδιά πήραν υποτροφία από χορηγούς μετά από ενέργειες των παιδιών. Να το δούμε και να συνεχίσουμε. Νομίζω η κυρία Ιατρίου θα πρέπει να μας πει έτσι λίγο πιο αναλυτικά για τις υποτροφίες και τις ειδικές βραβεύσεις. Σε ποιους πήγαν? Ναι, ήταν πραγματικά μια πολύ λαμπρή τελετή. Δουλέψαμε εντατικά για μήνες για να την προετοιμάσουμε, γιατί δεν έχουμε πολλά μέσα, οπότε πρέπει να παρέχουμε οι ίδιοι πάρα πολλές ώρες προετοιμασίας. Μας φιλοξένησε ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη. Είχαμε την υποστήριξη, όπως είπε ο κύριος Ανατολίτης, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν και η κυρία Παντουλή, το κοίτα στις φωτογραφίες. Λάμπρη είναι με την παρουσία της. Είναι μέρος της τελετής. Όχι, αλλά όχι. Είναι παντού, παντού δίπλα μας. Είναι παντού δίπλα μας. Εντάξει, η κυρία Πατουλίδου είναι στο Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιών. Είναι σύμβολο του αθλητισμού, ανήκει σε όλους μας, νομίζω. Σωστό. Όπως όλοι οι Ολυμπιονίκες. Η φράση για την Ελλάδα Αργαμότο ακούστηκε πολλές φορές εκείνη την βραδιά. Και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί, νομίζω. Εμπνέει πάρα πολύ τους πρωταθλητές. Για μας είναι τιμή που είναι δίπλα μας στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Προσωπικά για μένα είναι και τιμή που δουλεύω και στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, οπότε την έχω. Έχω τη χαρά να συνεργάζομαι μαζί της. Τώρα συγκεκριμένα για την βραδιά που διοργανώσαμε, χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ήταν τα αθλητικά βραβεία του ΣΕΔΑ, τα οποία δόθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Mm-hmm. Ήταν για τους αθλητές που σημείωσαν εξαιρετική διάκριση το 2018, μεταξύ των οποίων και ο Ντάνι, ο οποίος πέρσι πήραν και χρυσό παγκόσμιο και χρυσό πανευρωπαϊκό. Θα ήθελα να σας τα πει. Θα μας τα πει. Και τιμήθηκε διπλά, γιατί πήρε και την υποτροφία μαζί με τον Κώστα Τριγκόνη για την εξαιρετική πράξη ήθους, το οποίο πρέπει να το ρωτήσετε ακριβώς τι κάνανε. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν της βραδιάς ήταν το κομμάτι των υποτροφιών. Είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται. Ήταν μια λαμπρή ιδέα ενός φίλου μας και επίτιμου μέλους του συλλόγου. Την πρώτη χρονιά είχαμε δίπλα μας τον Όμιλο Αντωνέλη. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε και τον Όμιλο Αντωνέλη, αλλά και την εταιρεία Αφή Γρηγορίου Κόθρου Πλατοτεχνική, με έδρα και αυτή τη Θεσσαλονίκη, που στήριξαν το πρόγραμμα των υποτροφιών. Οπότε διπλασιάσαμε και τις υποτροφίες. Την πρώτη χρονιά είχαμε μόνο 3, φέτος είχαμε 7. Μπράβο.
Πόσο δηλαδή, ήταν, δηλαδή αιτήσεις, πλασιάσαμε τα μαθηματικά που σας βγαίνουν. Απλά τη μία υποτροφία την σπάσαμε στα δύο για να τιμήσουμε περισσότερους αθλητές. Γιατί θέλαμε να βρούμε τον τρόπο να τιμήσουμε περισσότερους αθλητές. Εγώ θα ήθελα να αναφερθεί στις αιτήσεις, στον αριθμό των αιτήσεων, για να καταλάβει ο κόσμος πόσες ήταν οι ανάγκες των αθλητών. Παρόλο που αργήσαμε, το λέω σαν σφάλμα για το πώς θα βελτιωθούμε του χρόνου, για να γίνει ακόμα καλύτερο. Αργήσαμε να βρούμε τον τρόπο ώστε να φτάσει σε όλες τις ομοσπονδίες, σε όλους τους συλλόγους η προκήρυξη των υποτροφιών. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 300 φέτος. Και εκπρόθεσμες είχαμε ακόμα περισσότερες που δεν τις δεχτήκαμε. Δηλαδή, είχαμε αιτήματα για να πληροφορηθούν για τις αιτήσεις, αλλά ήταν πλέον εκπρόθεσμες. Άρα, αυξάνεται ο αριθμός των αιτήσεων. Θα πρέπει να δείτε εσείς πώς θα αυξήσετε τον αριθμό των υποτροφιών. Το οποίο για να το κάνετε θα πρέπει να βρείτε περισσότερους χορηγούς. Πιστεύω πραγματικά ότι οι εταιρείες που αγαπούν τον αθλητή, τον αθλητισμό και βλέπουν την ανάγκη που έχει ο ερασιτέχνης αθλητής, είναι πολλές. Ναι. Και βλέπω και μία στροφή πλέον προς τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Βλέπω εταιρείες να αφήνουν το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και να έρχονται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, να στηρίξουν τον αθλητή. Ναι. Λοιπόν, Πασχαλίδης, Τριγκώνης, Τριγκώνης, Πασχαλίδης, είναι πάει πακέτο αυτή η διάδα. Πείτε μας όμως πρώτα για αυτό το βραβείο ήθους που μας είπε η κυρία Ιατρίδου. Εμείς με τον Κώστα κάνουμε το αυτονόητο. Δηλαδή, στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο Σεντ Μπάρθ, είναι ένας πολύ δημοφιλής και μεγάλος αγώνας καταμαράν. Είχαμε κερδίσει σχεδόν όλες τις διαδρομίες, ήταν η τελευταία αισθηδρομία. Είχαμε μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, απίστευτη διαφορά. Εγώ παρερμήνευσα την οδηγία των αγώνων. Πήραμε μία στροφή λάθος, με λάθος φορά. Την αφήσαμε αριστερόστροφα, έπρεπε να αφήσουμε δεξιόστροφα. Τερματίσαμε τον αγώνα. Βγήκανε οι συναθλητές μας, μας συγχαρήκανε για την νίκη κλπ. Βέβαια, μας είπαν ότι ξέρετε, εκεί κάνετε ένα λαθάκι. Όταν διαπίστωσα, γιατί το λάθος το έκανα εγώ, το λάθος ήταν πραγματικά λάθος. Επειδή στην ιστιοπλοεία σου δίνει τη δυνατότητα και μετά τον τερματισμό, αν κάνεις ένα λάθος να αποσυρθείς από τον αγώνα, αποσυρθήκαμε τον αγώνα, παρόλο ότι δεν ήθελε κανείς να αποσυρθούμε. Μάλιστα. Απλά ο κανόνας είναι κανόνας. Δηλαδή κερδίσατε με άνεση, αλλά επειδή ο κανόνας είναι κανόνας. Ναι, εμείς αποσυρθήκαμε τον αγώνα. Η διαβουλήση, με δική σας απόφαση. Αυτό ακριβώς. Είναι ότι κανείς από τους συναθλητές δεν κατέθεσε ένσταση. Γιατί είναι θρύλης το άθλημά τους. Παρ' όλα αυτά, εσείς είπατε δεν μας νοιάζει που δεν καταθέτετε ένσταση. Εμείς. Στον αθλητισμό, το εφαγωνίζεστε είναι ο πρώτος και βασικός κανόνας. Εφαγωνίζεστε και σεβασμός στον αντίπαλο και στους κανόνες. Έτσι, μπράβο, εντυπωσιακό. Ομολογουμένως εντυπωσιακό. Δεν το κάνει εύκολα κάποιος αυτό. Καθόλου εύκολα. Εμείς όμως πρέπει να το κάνουμε. Κακά τα ψέματα. Ναι, γιατί είναι το παράδειγμα που δίνεται, το παράδειγμα που θα πρέπει να υπάρχει. Έτσι μάθαμε. Ναι. Έτσι μας μάθανε οι προπονητές μας. Εμείς οι Έλληνες είμαστε και λίγο περήφανοι. Δηλαδή, είμαστε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Βεβαίως. Ότι η Επιτροπή των Αξιολόγησης των Αιτήσεων είχε ήδη αποφασίσει ότι θέλει να δώσει αυτή την υποτροφία, χωρίς να το ξέρουν οι πρωταθλητές μας, σε αυτούς τους δύο τεράστιους αθλητές. Γιατί είχαν κάνει και μια άλλη εξαιρετική πράξη ήθους. Λοιπόν, ενώ είναι στην κορυφή και είχαν το παγκόσμιο πέρυσι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην κατηγορία, είναι στην κλάση Tornado, λοιπόν, ενώ έχουν λοιπόν σίγουροι, να το πω έτσι, αν και δεν είναι ποτέ σίγουρο κάτι στον αθλητή μου, απλά έχουν πολύ υψηλές πιθανότητες για να πάρουν το χρυσό και να είναι στο βάθρο. Λοιπόν, κάνουν το απίστευτο οι δυο τους. Χωρίζουν, σε εισαγωγικά, διοργανώνουν ένα camp, τα λέω σωστά, ένα camp για νέους αθλητές. Διαλέγει ο καθένας από ένα νέο ζευγάρι και χωρίζουν λοιπόν στο σκάφος για να δώσουν την ευκαιρία σε ένα νέο αθλητή να έχει την εμπειρία του να αγωνιστεί με ένα τόσο μεγάλο πρωταθλητή σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Μπράβο. Αφήνοντας ουσιαστικά τις πιθανότητες να πέσουν στη διεκδίκηση. Μειώνοντας τις πιθανότητες. Ήταν μεγάλο ρίσκο, αλλάξε τον κόπο. Αυτή η συνεδρία. Πώς πήγε από πλευράς αποτελέσματος, τι έβγαλε. Εγώ με τον Πέτρο Κωνσταντινίδη, ένα νεαρό αθλητή της Θεσσαλονίκης εδώ, κερδίσαμε το παγκόσμιο. Ο Κώστας με τον Σταύρο Νταβουλάρη, ένα παιδί από την Αθήνα, βγήκαν τέταρτη τελικά.
Ο στόχος μας πλέον με τον Κώστα σαφώς είναι να τρέχουμε στους αγώνες και να κερδίζουμε, να διακρινόμαστε. Αλλά πλέον, οπωσδήποτε, δύο φορές το χρόνο, διοργανώνουμε αυτά τα camp. Καλούμε παιδιά νέα από όλη την Ελλάδα και συμμετέχουν και τους γνωρίζουμε τη στιπλοή με το καταμαράν. Και όποτε μας δίνει τη ευκαιρία, τους παίρνουμε μαζί μας σε αγώνες. Μπράβο. Ανοίγεται το δρόμο και στους επόμενους, στην επόμενη γενιά. Κάτι πρέπει να αφήσουμε. Ναι. Κάτι πρέπει να αφήσουμε. Έχει ηλικία το δικό σας το σπορ, έχει ένα ταβάνι ηλικιακό ή όχι? Όχι. Όχι, ε? Όχι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Χριστός Ολυμπιονίκης στα καταμαράν στο Ρίο, σαν Ντιάγκο Λάγκε. Κέρδισε, ήταν 57 χρονών. Ναι. Έχοντας κάνει την προηγούμενη χρονιά εγχείρηση αφαίρεσης πνεύμωνα. Αφαίρεση πνεύμωνα, ναι. Και παρόλα αυτά ήταν στο καταμαράν, χρυσός. Ναι, ναι, χρυσός. Στους Ολυμπιακούς αγώνες. Στους Ολυμπιακούς αγώνες. Μπράβο. Εντυπωσιακό. Είναι, το άθλημά μας καρτιέται πάρα πολύ από το υλικό. Mm-hmm. Σαφώς πρέπει να έχεις φυσική κατάσταση άριστη. Αλλά μπορείς. Αν πιστεύεις είναι τεχνικό άθλημα, μπορείς να το κάνεις. Για τα τελευταία κουβέντα. Το έργο που επιτελούν τα παιδιά είναι μεγάλο. Δυστυχώς, λόγω της κρίσης, οι χορηγίες δεν υπάρχουν για να μπορέσουν να στηριχτούν αυτοί οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Όταν φτάνουν στο σημείο να διαλέξουν πανεπιστήμιο ή πρωταθλητισμό, καταλήγουν στο πανεπιστήμιο στην σιγουριά ενός καλύτερου αύριο. Άλλοι φεύγουν στο εξωτερικό. Σήμερα έμαθα και για τους σκάουτερ πανεπιστημίων της Αμερικής, οι οποίοι πλησιάζουν παγκόσμιους πρωταθλητές, τους τραβάνε στα πανεπιστήμια, αγωνίζονται σε πανεπιστημιάδες και έρχονται μόνο και μόνο για να συμμετάσχουν εδώ με την Εθνική Ελλάδος. Αυτό ίσως γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελευταίο καιρό. Είναι μια πάρα πολύ. Νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε του βόλεϊ, σκάουτερ του βόλεϊ. Το ακούω για όλα τα σπορ, το ακούω. Ναι. Από αμερικάνικα πανεπιστήμια. Και με κίνητρο τις σπουδές. Πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο, την εξασφαλισμένες σπουδές. Και στο τέλος και μια θέση εργασίας ακόμα καλύτερη από εδώ, έτσι. Μετά τις σπουδές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Γιατρίτου, κύριε Πασχαλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο. Θα γυρίσουμε και πάλι στο ποδόσφαιρο. Παρέα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, τον κύριο Σάμπα Δημητριάδη.